Πάλι στην αρχή, γιατί πάω διαφορετικά την ερώτηση. Επειδή είναι ημέρες χαράς και ημέρα γέλιο, ημέρα αγάπης σήμερα, είναι ημέρα αγάπης αύριο μεθαύριο τα Χριστούγεννα, θα πω ένα τραγούδι, αν με αγαπάς να μου το πεις. Τώρα μου το αφιερώνονται. Λοιπόν, να είστε καλά, θα το ακούσω. Ευχαριστώ. Ωραία, αν μ' αγάπας, αν μ' αγάπας, ωραία να μου το πεις. Αν μ' αγαπάς να μου το πεις και μη με βασανίζεις. Ωρε αγάπησα, όχ αγάπησα, όχ και πονέσα. Αγάπησα και πονέσα, δε θέλω πια να ζήσω. Σα γνωστάω το χώρο. Στο επόμενο πανηγύρι. Λοιπόν, πόσο μακριά θα πάει μέχρι τώρα, πόσο ωραία θα τραγουδάτε. Το έχετε σκεφτεί? Δεν μ' αφήνουν. Φίλε Κώστα και αγαπητέ, δεν μ' αφήνουν να σταματήσω. Δεν μ' αφήνουν να σταματήσω. Έπρεπε ήδη να έχω σταματήσει. Αλλά ακόμα τις καταλαβαίνω τις δυνάμεις μου ακόμα. Γιατί όταν κουραζόμουν, δεν ήμουν τόσο κουτός να καθίσω και να επιμένω να κουράζω τον εαυτό μου. Αλλά ακόμα αισθάνομαι καλά. Και αισθάνομαι ακόμα καλύτερα γιατί βρίσκομαι μέσα στον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο, όταν πάω στο πανηγύρι και τριγυρίζουν χιλιάδες κόσμος που με αγαπήσανε. Τότε τα ξεχνά όλα, ξεχνιάται και η κούραση εκεί, ξεχνιόνται όλα. Όλα ξεχνιόνται εκεί. Όταν βρίσκεις μέσα σε φίλους, σε παλιούς φίλους, το συζητάμε, ανεβούμε να τραγουδήσουμε, να λέμε τραγούδια, να λέμε χίλια δυο πράγματα. Ξεχνιέται και η κούραση. Όταν αισθανθώ λιγάκι ότι κουράστηκα, χίλια συγγνώμη γιατί συγκινήθηκα λιγάκι που είπε το έφυγες. Λογικό. Θα σταματήσω μόνος μου. Πρέπει ο καλλιτέχνης να σταματάει με τα χειροκροτήματα. Πριν γίνει βαρετός, να λένε ο Τσαούης τι διάολο τώρα στα γεροντάματα, έρχεται, πεινάει. Όχι, δόξα τω Θεώ. Βρίσκομαι πάρα πολύ καλά και έχω και μια γυναίκα εξαίρετη, εξαίρετη που με πίστεψε, που μου στάθηκε στην καλλιτεχνική μου καριέρα, στη ζωή μου ολόκληρη. Μου στάθηκε πάρα πολύ, μου στάθηκε, την ευχαριστώ και αυτή πάρα πολύ. Μια πολύ καλή, και βρίσκομαι σε πάρα πολύ καλά χέρια. Σε πάρα πολύ καλά χέρια βρίσκομαι και αυτό το εκτιμώ. Φροντίζω με τον τρόπο μου να μην της χαλάω το χατήρι ποτέ, να μην τη στερήσω από κάτι, από τα απαιτούμενα της ζωής. Και θα αφήσει την ιστορία αυτή πίσω του. Ξενύχτη, κούραση, αλλά τη στιγμή όταν βλέπει τους φίλους και γενικά δηλαδή όλο τον κόσμο με τα χειροκροτήματα και αυτά, δεν την καταλαβαίνει την κούραση. Υπήρξε καλός σύζυγος. Αφήνει και πάλι, που σας είπα, μια ιστορία πίσω του. Και θα τον το θυμούνται για πολλά χρόνια. Σαν άνθρωπος είναι δύσκολος? Όχι. Ασχολείται με το κυνήγι. Διαβάζει, θα κάνει την πορεία του. Πάντα με το χαμόγελο. Δεν υπήρξε πρόβλημα στη συζυγική ζωή. Εγώ όταν τον ακούω, δεν θέλω βέβαια να πηγαίνω και στα πανηγύρια και παντού, συγκινούμαι και κλαίω. Μιλάει για τα τραγούδια που έχουν βγει μέσα από τη ζωή. Μέσα από πόνο. Τι άλλο να πω. Πώς αισθάνεστε ακόμη και τώρα που πηγαίνετε και τον βλέπετε, μια πορεία χρόνων πάρα πολύ μεγάλη στο... Ναι, είναι δύσκολη. Η ζωή να κρατάς έναν καλλιτέχνη. Δεν χαίρεσαι βέβαια τη ζωή. Δίνεις χαρά σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν μπορείς να χαρίσεις με τον άντρα σου. Γιατί οι μέρες αυτές είναι όλες που δουλεύει. Πάσχα, Χριστούγεννα, γιορτές. Αλλά αφού το αρέσει αυτό που κάνει,
Δεν θέλω να το στερήσω. Όχι μόνο από τον Ανδρέα, και από όλους τους φίλους και από όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χειροκροτήματα, για την αγάπη που μας έχουν δείξει και στον Ανδρέα και σε μένα. Με την αγάπη του κόσμου, με τις δικές μου ευχές τις καλύτερες για καλά Χριστούγεννα, για καλή χρονιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη τιμή που μου έκανες απόψε εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Να έρθεις. Δεν έχω, είμαι άνθρωπος λιγάκι κλειστός. Δεν δίνω συνεντεύξεις. Μόλις άκουσα όμως το όνομά σου, μου θύμισε κάτι το όνομα αυτό. Μου θύμισε κάτι. Το Καραγιαννόπουλος μου θύμισε κάτι και λέω το παιδί αυτό πρέπει να είναι γνωστό και να, να κρατάει από αυτό το σόιλιο που με αγάπησαν ή με πρόσεξαν. Είχα γράψει μια ιστορία. Με τους θείους σου είχα γράψει μια ιστορία όταν ερχόμουν στη Λαμία εγώ. Αυτοί μαζεύανε, πάμε στο Τζαούς απόψε, πάμε να μας πει 5 τραγούδια κατά το πρωί και τους γλέντεγα, πραγματικά τους γλέντεγα γιατί τους αγαπούσα. Ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Σε όλο τον κόσμο που μου ακούσαν απόψε, σε όλο τον κόσμο, καλά Χριστούγεννα και με γέλιο, πάντα με χαρά και με γέλια. Πάντα με γέλια, με χαρά και με χαρά. Να περάσουμε τις γιορτές και να μας βρει και ο καινούργιος χρόνος. Πάρα πολύ καλά. Και για το κανάλι σου, χρόνια πολλά. Τι να πω για το κανάλι. Να είστε καλά. Υγεία τα παιδιά όλα. Να είστε καλά για τα παιδιά όλα. Εύχομαι να είναι καλά όλα τα παιδιά και να περάσουν χαρούμενες γιορτές. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, και εσείς, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Εμείς θα ξαναπούμε την ερχόμενη Πέμπτη. Νομίζω ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι αξιόλογο και νομίζω ικανοποιήσαμε το δικό σας χειροκρότημα και την αγάπη στο πρόσωπο του Ανδρέα Τσαούση. Καλό βράδυ σε όλους. Ωρε με γένωσα με τα πουλιά ωρε της ανοίξης τα ειδόνια, ωρε τα ειδόνια με γέλασαν και μου πάνε ωραί πως χαρός δε με παίρνει, ωραί δε με παίρνει μη με παίρνεις καλά ρε μη με παίρνεις για